Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε η συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης της Βρύσας από Κορώνου, τηρώντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στην Αττική και με την ευγνωμοσύνη που δεν θρηνήσαμε θύματα στις φωτιές των Κακόπετρο και των Αποκόρων Αχανίων. Στη συνεδρίαση αναδείχθηκε η ανάγκη για κατάρτιση ξεχωριστών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε κάθε Δήμο, τα οποία θα επικαιροποιούνται διαρκώς, ενώ τονίστηκε ότι θα πρέπει γρήγορα να αποκατασταθούν οι υποδομές που έχουν καταστραφεί στους Δήμους από Κορώνου και Πλατανιά, δεδομένου ότι εκτός από τις πρόσφατες πυρκαγιές έχουν πληγεί και από πλημμύρες κατά το πρόσφατο παρελθόν. Ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς ικανοποιημένος με τα μέτρα που έχει πάρει και με την προσπάθεια που καταβάλει. Πρέπει να είναι διαρκής και κυρίως επικαιροποιημένη. Διαρκώς πρέπει να υπάρχει φροντίδα για την αποτροπή παρομοίων φαινομένων που οδηγούν σε τραγωδίες, σε εθνικές τραγωδίες όπως αυτή που προκλήθη σε Ανατολική Αττική στην Αθήνα. Τα σημεία καταφυγής, την καταγραφή, τρόπους διαφυγής, σημεία συγκέντρωσης, ό,τι αφορά θέματα που έχουν να κάνουν π.χ. με τα υδροστόμια κλπ. Τα οποία ναι, μεν κάθε χρόνο τα κάνει η πυροσβεστική, τι στα απαντάμε, αλλά έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει σε επίπεδο Δήμου. Και αν χρειαστεί, μπορεί να είναι και σε επίπεδο δύο Δήμων. Η ατμόσφαιρα μυρίζει καμένο, ενώ ακόμα και από εδώ το Δημαρχείο από Κορώνου, που φιλοξενεί τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, είναι ορατό το πόσο κοντά έφτασαν οι φλόγες στο να κάψουν τις βρύσες. Το δασαρχείο να συντάξει την τεχνική του έκθεση, να πει τι ακριβώς θα συμβεί εάν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς στον Αποκόρονα είναι πυκνά συχνά και αυτό αποδεικνύεται το τι συνέβη τον προηγούμενο χρόνο, όπου κηρυχθήκαμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας ακριβώς για τα πλημμυρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου και της 26ης Οκτωβρίου. Εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για την απουσία μερίδας δημάρχων από τις συσκέψεις για την αντιπυρική προστασία. Ξεκαθαρίστηκε ότι θα πρέπει να εδρεύει αεροσκάφος τύπου Έριξον στην Κρήτη για να προλαμβάνονται έγκαιρα τα χειρότερα σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως και γερανοφόρο πυροσβεστικό όχημα στα Χανιά που πρόσφατα επίσης πλήγησαν από τεράστια αστική πυρκαγιά. Βέβαια, πριν την κάρτα την Κυριακή, εμείς είχαμε σύγκληση στη Μοναρχία και καλούμε. Και δυστυχώς οι κύριοι δήμαρχοι δεν μας τιμούν για τις παρουσίες τους, αλλά έρχονται κάποιοι πέρα υπάλληλοι και τα λοιπά και πυρκαγιάζουν και τα λοιπά σε ψυχή. Ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα, το οποίο στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο πρώην Πολεμικό Μουσείο ήρθε από το Ρέθινο. Παρότι η εντολή δόθηκε πολύ έγκαιρα, ο καθένας καταλαβαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα για να φτάσει στα Χανιά ένα τέτοιο όχημα.